Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα guide. Σε αυτό το guide θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αλλαγή ή εγκατάσταση σκληρού δίσκου σε ένα λάπτοπ. Η διαδικασία είναι εύκολη και μπορεί να την ακολουθήσει σχεδόν οποιοδήποτε. Σε αυτό το βίντεο θα χρησιμοποιήσω ένα Dell Inspiron 3542. Η διαδικασία όμως είναι η ίδια για οποιοδήποτε λάπτοπ. Θα του βάλω έναν Samsung 840 EVO SSD σκληρό δίσκο των 120 GB. Αλλά όμως να πούμε ότι οποιοδήποτε δίσκο 2,5 ιντσών θα χωράει μια χαρά. Επίσης να πούμε ότι θα χρειαστείτε ένα Philips κατσαβίδι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βγάλουμε την μπαταρία του λάπτοπ. Εάν δεν γίνει αυτό, αργότερα μπορεί να υπάρξουν μεγάλα προβλήματα. Αυτό που συνηθίζω να κάνω εγώ πάντα είναι να το γυρνώ από την ανάποδη το λάπτοπ αφού το βγάλω την μπαταρία και να πατάω μία φορά το power button. Αυτό αποφορτίζει όλους τους πυκνωτές πάνω στην ιδρύτη. Το επόμενο πράγμα που θα κάνουμε είναι θα ανοίξουμε το πίσω κάλυμα και θα βρούμε το σκληρό δίσκο. Το πίσω κάλυμα μπορεί να έχει μία ή παραπάνω βίδες τις οποίες πρέπει να λύσουμε. Κάτω από το κάλυμα μπορεί να δούμε διάφορα εξαρτήματα του υπολογιστή μας. Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε την μνήμη RAM, την κάρτα Bluetooth, παύλα Wi-Fi και τον σκληρό δίσκο. Για να αφαιρέσουμε το σκληρό δίσκο πρέπει πρώτα να το ξεκλειδώσουμε. Στη δική μου την περίπτωση το ξεκλείδωμα γίνεται αφαιρώντας αυτή τη μία βίδα την οποία στηρίζει το bracket με όλο το υπόλοιπο σώμα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Έπειτα τραβάμε προς τα πίσω. Οι σκληροί δίσκοι 2,5 ιντσών προκειμένου να εγκατασταθούν σωστά έρχονται συνήθως με ένα bracket. Αυτό πρέπει να το αφαιρέσουμε και να το βάλουμε πάνω στο νέο σκληρό τον οποίο θα εγκαταστήσουμε. Υπάρχει επίσης περίπτωση να μην έρχονται με καθόλου bracket. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε ήδη έτοιμοι. Πρέπει επίσης να σιγουρευτούμε ότι δεν χρειάζεται κάποιος adapter. Σε περίπτωση που χρειάζεται, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα που κάναμε και με το bracket. Τώρα πρέπει να βάλουμε το bracket στο νέο σκληρό παύλα SSD τον οποίο πρόκειται να εγκαταστήσουμε. Θα ξαναβάλουμε τις βίδες έτσι ακριβώς όπως ήταν και στον προηγούμενο σκληρό. Τέλος, πρέπει να τον ξαναγκαταστήσουμε πάνω στον υπολογιστή. Τον κάνουμε με τον ίδιο ακριβώς αλλά ακριβώς αντίστροφο τρόπο με όταν τον βγάλαμε για πρώτη φορά. Τέλος, κλείνουμε το κάλυμα, ξαναβάζουμε την μπαταρία και είμαστε έτοιμοι για δράση. Έπειτα, εάν ανοίξουμε το BIOS του λάπτοπ μας και μπούμε μέσα, θα πρέπει να εντοπίζει το σκληρό. Εάν δεν τον εντοπίζει, κάτι έχει πάει στραβά. Και σε αυτό το σημείο τελείωσε και αυτό το guide. Θα σας ζητήσω να κάνετε τα γνωστά like αν σας άρεσε, dislike αν δεν σας άρεσε, share εάν πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει κάποιον φίλο σας και subscribe για να με υποστηρίξετε. Θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Ήμουν ο Kirk12, καλή ώρα στο Server Desk. Γεια σας, καλό απόγευμα, καλά Χριστούγεννα, καλό Πάσχα. Γεια! Yeah.